Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, είναι ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί η αλήθεια είναι και αυτό χρειάζεται έτσι μεγάλη συζήτηση. Αν κάτι απασχολεί σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά και τον οικογενειακό προϋπολογισμό, είναι οι ανατιμήσεις και η ακρίβεια. Όπου σταθεί κανένας και όπου κουβεντιάσει, εκείνο το οποίο θα πει είναι τι ακρίβεια είναι αυτή και αν δικαιολογείται τελικά αυτή η ακρίβεια. Δικαιολογείται αυτή η ακρίβεια και αυτές οι συνεχείς ανατιμήσεις των προϊόντων. Ναι, τώρα τελευταία όντως γίνεται μεγάλο θέμα σε αυτή τη νέα κρίση που έχει επέλθει η κοινωνία και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει τη χώρα μας, ναι, αλλά ολόκληρο το πλανήτη. Είναι αυτό της κρίσης κόστους ζωής διαβίωσης, δηλαδή μιας διαβίωσης αξιοπρεπής. Η ακρίβεια τι είναι? Η ακρίβεια είναι, να το εξηγήσουμε και λίγο να το καταλάβει ο κόσμος, και όταν βλέπει και τον, βλέπει και την, αν θέλετε, μέσω της Ελστά, το τιμάριθμο του τιμών καταναλωτή, ο οποίος μας δείχνει τι, μας δείχνει πώς πάνε τα προϊόντα και υπηρεσίες σε σχέση με το προηγούμενο μήνα και σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο. Ναι. Παρατηρούμε λοιπόν ότι όντως, σε σχέση με το περασμένο μήνα είχαμε μια μείωση του τιμάριθμου, όμως σε σχέση με πέρυσι έχουμε μια αύξηση περίπου 2,4%. Η ακρίβεια λοιπόν μεταφράζεται σε δύο πυλώνες. Είναι στα προϊόντα και στις υπηρεσίες. Ναι. Ήδη στα προϊόντα που ακούμε, ειδικά σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως το λάδι, όπως αν θέλετε τα ζυμαρικά, τα όσπρια, που είναι σημαντικά αν θέλετε τρόφιμα, παρατηρούμε τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι έχουμε και αυξήσεις και υποτιμήσεις γενικά. Είναι ένα, αν θέλετε, ένα μεικτό τοπίο, το οποίο και αυτό σε κάποιες, όπως το είπατε και πολύ καλά το θέσατε, κάπου δικαιολογείται και κάπου δεν δικαιολογείται. Mm. Για παράδειγμα, αυτή η αύξηση της ενέργειας για μένα δεν δικαιολογείται ως πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics. Δηλαδή, είχαμε μία αύξηση περίπου τον Σεπτέμβριο και έχουμε μία νέα αύξηση τώρα στο Νοέμβριο. Και γι' αυτό βλέπετε και ανησυχούν ειδικά οι χώρες της Νοτιολογικής Ευρώπης και ειδικά οι χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, η χώρα μας. Και γιατί αυτό? Γιατί δεν υπάρχουν λογικές οδεύσεις ή άμεσες οδεύσεις μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τη χώρα μας, ειδικά στην Ευρώπη. Και γι' αυτό βλέπετε ότι έχουμε και, είμαστε και η δεύτερη ακριβότερη χώρα στην ενέργεια. Ήδη μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί δύο αύξησεις στην ενέργεια, όπως σας είπα, περίπου μεσοσταθμικά γύρω στο 18%. Είναι σημαντική αυτή η αύξηση. Και πόσο μάλλον δεν είναι αδικαιολόγητη, όπως λέτε κι εσείς. Ναι, η πολιτεία, να το πω, ή αν θέλετε και το Υπουργείο, το ρίχνει σε αυτό, το, αν θέλετε, το δικαιολογεί, τεκμηριώνει ότι είναι λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, ναι, με τη Ρωσία και λόγω των οδεύσεων. Όμως θεωρώ ότι και το πλαφόν που έχει μπει στη τιμή, τελικά στην πράξη φάνηκε ανεφάρμοστο ή δεν επιτέλεσε το σκοπό του. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα αυτή η μετακύληση να έχει, γίνει και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Και γι' αυτό και βλέπουμε ότι η αγοραστική δύναμη δεν αντέχει αυτή τη διαδικασία, την διαδικασία της αύξησης κόστου ζωής. Γενικά, οι ανατιμήσεις ήρθαν, θυμίζω, τον Αύγουστο του 2019. Δεν θεωρώ ότι θα αγγίξουμε αυτές τις τιμές που είχαμε του 2019. Αυτό που έχει σημειωθεί είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν τόσες πολλές μεγάλες ανατιμήσεις σε ένταση και μέγεθος. Πλέον έχουμε πάει σε ένα μεικτό φορτίο υποτιμήσεων και ανατιμήσεων. Δηλαδή, πλέον θα βλέπουμε άλλα προϊόντα υπηρεσίες να ανεβαίνουν και άλλα να μειώνονται. Ναι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου για την επόμενη περίοδο, αν θέλετε. Αλλά ακόμα και εκεί που θα δούμε μείωση, δεν θα φτάσουμε, λέτε, στα επίπεδα του 19 όμως, έτσι? Όχι, δεν θεωρώ ότι θα φτάσουμε στα επίπεδα του 2019 και αυτό δείχνει και η πορεία μέχρι τώρα και η εκτίμηση. Πέρα κάποιων εξαιρέσεων όπως το ελαιόλαδο, ναι, το οποίο και πριν ένα μήνα είχα προβλέψει ότι θα έχουμε κάποια πτώση στη τιμή. Ήδη υπάρχει μία πτώση περίπου στο 8-10%, λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και προσέξτε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσφορά. Θυμίζω το 2023 δεν ήταν μια πολύ καλή παραγωγή τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ελλάδα και στην Τινησία αλλά και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Μόνο η Ισπανία πέρυσι είχε εξάγει γύρω στους 680.000 τόνους. Mm-hmm. Τώρα η φετινή πρόβλεψη είναι γύρω στους 1.300. Φανταστείτε δηλαδή μεγάλη αύξηση παραγωγής. Βεβαίως οι καιρικές συνθήκες δεν είναι
πάλι ιδανικές. Δηλαδή, αν πάμε σε προηγούμενα χρόνια, είχαν πολύ καλύτερες παραγωγές. Δεν είναι και πάλι η παραγωγή καλή και φέτος. Δηλαδή, υπάρχει αγωνία για την παραγωγή και την ίδια ώρα υπάρχει αγωνία και για την τιμή. Και νομίζω ότι το ελαιόλαδο είναι ένα από τα προϊόντα τα οποία καταγράφει έτσι και το πιο μεγάλο ενδιαφέρον στις ανατιμήσεις, υποτιμήσεις. Δηλαδή, το που κινείται η τιμή του έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω φυσικά και της παραγωγής και της ντόπιας παραγωγής. Θα σας το πω και εγώ διαφορετικά. Το ελαιόλαδο γενικά τα δύο τελευταία χρόνια ήταν ο πρωταγωνιστής, ο βασιλιάς της ακρίβειας ή των ανατιμήσεων, ειδικά το ελαιόλαδο. Και αυτό λόγω των καιρικών συνθηκών και λόγω ότι δεν ευνοήσαν ειδικά στις νότιες χώρες που παράγεται, δηλαδή όπως στην Ισπανία, αλλά και στη χώρα μας, όπως βλέπατε ότι δεν είχα αυτή την ιανοβρία και αυτή η παρατεταμένη ξηρασία και αυτές οι αλλαγές στις καιρικές συνθήκες δεν ευνοήσαν την παραγωγή, άρα δεν αυξήθηκε αυτό που λένε προσφορά. Είναι ο νόμος προσφοράς και ζήτησης. Που τι σημαίνει αυτό για να το καταλάβει και ο κόσμος? Όταν έχουμε μεγάλη παραγωγή σε προϊόντα και υψηλές ζητήσεις, τότε η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Όταν κλονίζεται ένα από τα δύο, τότε υπάρχει θέμα στην οικονομία του συγκεκριμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας, κυρίως όμως τα προϊόντα. Γι' αυτό και βλέπετε τώρα ότι το λάδι αρχίζει και πέφτει σιγά-σιγά. Mm. Δεν ξέρω αν θα έχει μεγάλη πτώση και δεν εννοώ σε καμία περίπτωση σήμερα στην εκπομπή σας ότι έχουμε ξεπεράσει και την κρίση της ακρίβειας στο ελαιόλαδο. Mm. Βλέπω όμως μια πάρα πολύ θετική εικόνα. Ήδη σημειώθηκαν οι πρώτες υποτιμήσεις στο λάδι, γύρω στο 8 με 10%. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια περαιτέρω μείωση στο λάδι και θεωρώ ότι πλέον η αγοραστική δύναμη θα μπορεί να προσεγγίσει τις τιμές σε ένα-δύο μήνες στη τιμή του λαδιού. Τώρα, οικογενειακός προϋπολογισμός. Είπατε πριν για την αγοραστική δύναμη, την αγοραστική δυνατότητα. Και γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα και με τα τελευταία στοιχεία και της Eurostat για το πού βρίσκονται οι μισθοί στην χώρα μας και του ΟΣΑ τα στοιχεία. Και την ίδια ώρα η ακρίβεια από την άλλη πλευρά. Πού βρισκόμαστε ως Ελλάδα, δηλαδή η δικιά σας η εικόνα ποια είναι? Θα απαντήσω λίγο διαφορετικά στην ερώτησή σας. Ναι. Όπως στην επιχείρηση υπάρχει ο ισολογισμός, δηλαδή τα έσοδα και τα έξοδα, να το πω έτσι, τα πάγια ή το ενεργητικό και το παθητικό, έτσι σε μια οικογένεια με τα παιδιά της υπάρχουν τα έσοδα και τα έξοδα. Βέβαια. Όταν παρατηρείτε στη χώρα μας ότι τα έσοδα της οικογένειας, δηλαδή τι εννοώ έσοδα, εννοώ τους δύο μισθούς, εάν τυχόν και δουλεύει και οι δύο σύζυγοι, είναι ακόμα καλύτερα ή μπορεί να έχουν και άλλη απασχόληση. Αυτό αντισταθμίζεται με τα έξοδα. Δυστυχώς παρατηρούμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά στη χώρα μας, βεβαίως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και στον κόσμο, μια μεγάλη απόκληση, μια μεγάλη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων. Δηλαδή, όταν οι μισθοί είναι παγιωμένοι, οι αποδοχές είναι παγιωμένες και συνεχώς βλέπουμε μια καταιγίδα, αν θέλετε, αυξήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, και εδώ μάλιστα θα κάνω και μια παρένθεση ότι πλέον η ακρίβεια έχει ξεφύγει από τα προϊόντα και έχει μεταφύσει στις υπηρεσίες. Ναι. Όταν βλέπετε ότι από πέρυσι τα ασφάλιστρα υγείας φτάσαν στο 14%, τα δίδαχτρα, δηλαδή στα φροντιστήρια, παρατηρούμε μια αύξηση γύρω στο 6-7%, η ένδυση και η υπόδηση περίπου στο 6%. Μεγάλες δηλαδή, προϊόντα δηλαδή και αυτά ευρείας κατανάλωσης ή και υπηρεσίες. Και παρατηρούμε, όπως παρατηρούμε και στα, αν θέλετε, και στις μεταφορές, μια αύξηση περίπου στο 14%, σε συνδυασμό με την ενέργεια, αντιλαμβάνεσαι ότι ένα νοικοκυριό δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει ο ανάλογος μισθός. Και τελειώνω με αυτό. Παρατηρούμε πλέον στην κοινωνία μας το φαινόμενο ότι και ο σύζυγος και η σύζυγος δεν αρκείται μόνο σε μία απασχόληση, αλλά και σε μία απασχόληση, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στην διαδικασία αυτή. Να συμπληρώνει εισόδημα. Αναρωτιέται κανείς, εμείς ζούμε στην Κρήτη, ξέρουμε τα δεδομένα λίγο πολύ, τουλάχιστον όπως τα βιώνει ο καθένας και κάθε μία από εμάς. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της χώρας, γιατί υπάρχουν σίγουρα διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, αλλά από περιφέρεια σε περιφέρεια. Στο εσωτερικό της χώρας υπάρχουν, δηλαδή τα χαρακτηριστικά είναι καλύτερα ή χειρότερα τα χαρακτηριστικά της οικογένειας στην Κρήτη, σε ό,τι έχει να κάνει φυσικά με τον προϋπολογισμό, αναφέρομαι, σε σχέση με κάποια άλλη περιφέρεια? Σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες, θεωρώ ότι εμείς οι Κρητικοί είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα, σε πολύ καλύτερη, αν θέλετε, θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας μας. Θεωρώ, όπως το έχω ξαναπεί, ότι είμαστε στο καλύτερο οικόπεδο αυτού του πλανήτη που λέγεται Κρήτη. Και αυτό γιατί το λέω, υπάρχει ένας έντονος τουρισμός, υπάρχει μια καλή βιομηχανική παραγωγή. Αν θέλετε, υπάρχει και ο καιρός αυτός που
με εξαίρεση βέβαια την ανομβρία που έχουμε εξηγήσει σε ελιές, βοηθάει πάρα πολύ σε παραγωγές όπως σε κηπευτικά. Θυμίζω ότι το χωράφι της Μεσαράς και της Ιεράπετρας είναι ένα χωράφι και της Ευρώπης, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερες τιμές εκπαιδευτικά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, αλλά και περιοχές της χώρας. Άρα θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες. Και για να το αποδείξω αυτό, ήδη έρευνες που έχουν βγει πάνω στο λιανεμπόριο παρατηρούν μόνο στην περιφέρεια Κρήτης μια αύξηση περίπου 4-5% στην ζήτηση στις αγορές του νοικοκυριού. Ναι. Που αυτό καταδεικνύει, αν θέλετε, και μια περισσότερη άνεση σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες. Ειδικά στην πρωτεύουσα και στην Αθήνα, και στη Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα στη Θεσσαλονίκη, έχουμε περίπου μια αύξηση περίπου 1,8 στην Αθήνα και 2,2 περίπου στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και οι υπόλοιπες περιφέρειες κινούνται γύρω στο 3-3%. Άρα καταλαβαίνετε ότι η Κρήτη είναι σε πάρα πολύ καλό. Σε πολύ, πολύ καλύτερη θέση και γενικά ο κριτικός. Mm-hmm. Πάντως νομίζω ότι στην Κρήτη βοηθούν και οι καιρικές συνθήκες, με την έννοια πια, βέβαια, φυσικά δεν αναφέρομαι στην ανομβρία και στη λειψιδρία και σε όλη αυτή τη συζήτηση κλιματικής αλλαγής, σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και το λέω αυτό με την έννοια της ανάγκης να δώσουν από τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό πολύ πιο γρήγορα χρήματα από ό,τι άλλες περιοχές στην Βόρεια Ελλάδα, όπου τέτοια περίοδο έχουν ήδη δαπανίσει ένα πολύ μεγάλο ποσό για τη θέρμανσή τους, σε αντίθεση με εμάς. Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Ήδη η θέρμανση κινημένεται στο 1,19 το λίτρο. Και βέβαια, πολύ ελάχιστα σπίτια έχουν ανάψει θέρμανση. Για να μην πω, καθόλου δεν έχουν ανάψει θέρμανση. Τουλάχιστον στα... την περασμένη εβδομάδα, όχι νομίζω. Στα πιο ορεινά, ναι, αλλά... Ναι. Και αυτό μας βοηθάει ακόμα περισσότερο να μην αυξάνει, όπως είπα και προηγουμένως, να μην αυξάνονται τα έξοδα. Τα έξοδα. Αλλά τα έσοδα όμως παραμένουν σταθερά και, αν θέλετε, δεν βλέπω και κάποια διεργασία ή κάποια θετική εξέλιξη στο να υπάρχει μια αντιστάθμιση όλης αυτής της ακρίβειας. Αυτό που βλέπω δυστυχώς είναι ημίμετρα. Ακόμα και τα μέτρα της πολιτείας ή ακόμα και αυτό τώρα που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, που θα υπάρξει μία έκπτωση από 6-15%, προσέξτε, έως 15%, άρα δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα θα είναι σε ανώτερη κλίμακα έκπτωσης, θεωρώ ότι είναι ημίμετρα και πόσο μάλλον όταν βλέπω ότι προωθείται, αν θέλετε, μια επαιτειακή, δηλαδή πρέπει να γινόμαστε πέτες, ναι, με τα επιδόματα για να μπορούμε να... Δεν θεωρώ ότι κατευθυνόμαστε σε ένα σωστό σημείο και δεν θεωρώ ότι αυτό βοηθάει την κοινωνία, δεν βοηθάει τα ελληνικά νοικοκυριά. Αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, πρώτη φορά βλέπω μια τέτοια κρίση, δηλαδή να αφοσιώνονται τόσο πολύ οι άνθρωποι μέσα στην οικογένεια, είτε παιδιά, είτε παππούδες ή γιαγιάδες, αφήστε που κι αυτοί συνδράμουν με τη σύνταξή τους, την ελάχιστη που παίρνουν, στο να ζήσουν τα εγγόνια τους ή τα παιδιά τους. Βλέπω μια τέτοια κρίση, η οποία δυστυχώς θεωρώ ότι έχει συνέπειες κοινωνικές συνέπειες όλη αυτή η διαδικασία. Και δεν υπάρχει... Γιατί κάνουμε και κοινωνικές εκπτώσεις. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε και κοινωνικές εκπτώσεις, έτσι δεν είναι? Σωστά. Και μάλιστα βλέπουμε ότι πλέον έχει περιοριστεί και η έξοδο. Ναι, αφήστε βέβαια, στην Κρήτη παραμένουμε τα Σαββατοκύριακα ή κάποιες γιορτές να μπορούμε να βγαίνουμε, και γι' αυτό και βλέπουμε και ίσως λίγο και κάποια Σαββατοκύριακα λίγο γεμάτες καφετέρειες ή τα κέντρα διασκεδάσεως. Αυτά δεν συμβαίνει βέβαια στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm. Υπάρχει ένας πάρα πολύ περιορισμός πλέον στο σπίτι. Μου θυμίζει λίγο την περίοδο, επί COVID περίοδο, που βλέπαμε και ο πύρινας της ζωής μας γινόταν το σπίτι μας. Ναι. Δυστυχώς αυτή η αύξηση του κόστου ζωής, που πλέον μεταφέρεται και σε υπηρεσίες, και βλέπω και ότι η ενέργεια δεν θα οδηγήσει σε θετικά, δεν βλέπω τέλος πάντων μια θετική εκτίμηση. Το μόνο που βλέπω είναι ότι υπάρχει μια σταθερότητα στα καύσιμα. Δηλαδή, εδώ και 2 μήνες παρατηρώ ότι είμαστε στο 1,77 η τιμή της αμόλυβδης. Και στο 1,19, όπως είπαμε, και η θέρμανση. Μόνο αυτό το θετικό βλέπω. Μάλιστα. Υπάρχουν τρόποι να απαντήσουμε σε αυτό το κύμα της ακρίβειας? Εννοώ, τι πρέπει να κάνει ο καθένας στο σπίτι του?
Ναι, κοιτάξτε, το θετικό είναι τώρα αυτή την περίοδο, αλλά ο καταναλωτής πρέπει να βλέπει, υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές, οι οποίες μειώνουν την αρχική τιμή στα σούπερ μάρκετ, και θεωρώ και αυτή η κίνηση κάπως θα βοηθήσει, αλλά δεν θα βοηθήσει οριστικά αυτή η κίνηση της κυβέρνησης. Δεν είναι όμως από τις κινήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν και θα διορθώσουν το πρόβλημα το οποίο είναι εδώ και χρόνια. Και βέβαια αυτό που θα έλεγα, ότι ο κάθε οικογενειακός προϋπολογισμός πρέπει να είναι ανάλογα των δυνατοτήτων, και αναγκαστικά πρέπει, όπως το είπατε και εσείς, να κόβεις από πράγματα για να μπορείς να επιβιώνεις και να συνεχίζεις. Κόψε ράψε έχουν γίνει οικογενειακοί προϋπολογισμοί, κύριε Κανακαράκη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Από αλλού τα έσοδα, από αλλού τα έξοδα. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή και ευχαριστώ συνέχεια. Που με καλέσατε.